Μία από τις λίγες σκηνές σας συνυπάρξεις. Βέβαια. Πρωινός καφές 1992. Ναι. Εσύ και η Ρούλα Κορομιλά. Στον Αντένα τότε νομίζω, δεν ήταν ακόμα στην ΕΡΤ και είναι και η Σοφία Βόσου βεβαίως τότε μαζί και είναι λίγο μετά την Άνοιξη. Στα θυμίζω εγώ γιατί εσύ δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν έχω βγει εγώ ακόμα τηλεόραση. Να σε δω. Έκαλε, 98. 92 λέμε. Δεν σε βλέπεις. 92 έχω βγει τηλεόραση. Εσύ είσαι εκεί, πες να μωρί. Πού σου αγόρι μου, κοίτα για δες. Πώς το λένε που έλεγε ότι θα γινόμουν άλλος. Πώς είναι το ρητό. Αχ, νιώτη μου που. Αχ, ναι, αχ, νιώτη που έλεγε ότι θα γινόμουν άλλος. Μια χαρά είμαι εκεί. Πλάκα, πλάκα και επειδή είδα και την Ρούλα και προχθές τα Ποσειδόνια και εσύ και η Ρούλα. Και από προχθές μου έχουν συμβεί. Ναι, τέλος πάντων. Και εσύ και η Ρούλα δεν έχετε αλλάξει πάρα πολύ. Αντικειμενικά τώρα. Έχω καιρό να τη δω τη Ρούλα. Είναι πολύ ωραία. Βγήκε σε μια εκπομπή που μου έκανε. Ο κύριος Ρόιτερ βγήκε και μίλησε για μένα. Ναι, ναι, ναι. Και την ευχαριστώ γιατί τότε δεν πρόλαβα, πήγαμε στο επόμενο θέμα. Την ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπε. Πάντως, γιατί και εσύ και η Ρούλα έχετε μεγαλώσει ωραία. Δηλαδή, παιδί μου, και είστε ίδιοι. Να το πω και αυτό, δεν έχουν πλαστικοποιηθεί. Ούτε η Ρούλα ούτε ο Ανδρέας. Ήτανε να συνεργαστούμε στο. Πού? Όταν το Sky μου πρότεινε. Το Big Brother. Το Big Brother είχε πει και στη Ρούλα και το τι? Βρήκα, και το βρήκα καταπληκτικό. Να το παρουσιάσει η Ρούλα. Όχι, όχι. Να είστε μαζί. Να είμαστε μαζί με παρουσιάσει. Ήταν πολύ ωραίο. Και αυτό. Να το σχολιάζουμε. Και εγώ το βρήκα εξαιρετικό. Παρουσιαστεί το Βαρφακούρι. Και όταν με ρώτησαν από το Sky, έχει αντίρρηση, λέω. Η Ρούλα αυτό δε, που δε, λέτε είναι το δίπολο τη επιτυχία. Έτσι του είπα. Αλλά δεν τα βρήκε στο τέλος η Ρούλα για δικούς της λόγους και μεταξύ μας εκ των υστέρων. Αυτό είναι βόμβα τηλεοπτική που μας λέει τώρα. Εκ των υστέρων, ναι. Κάτι είδε παραπάνω από όσα είδα εγώ. Ίσως να έχει το feeling. Εκ των υστέρων, αυτό. Εκείνη τη στιγμή πάντως, όταν με ρωτήσανε. Είπες ότι είναι μεγάλη. Είπα αμήν και πότε. Συναντηθήκατε, μιλήσατε για την πρόταση που τους έκανα από τον Big Brother. Εγώ είχα κλείσει και μου λένε. Μιλάμε με τη Ρούλα να είστε μαζί και αυτό. Έχεις αντίρρηση. Αντίρρηση, λέω. Αυτός που το σκέφτηκε ξέρει να κάνει τηλεόραση ναι, ναι, ναι. Και θα πολύ το πάμε το καράβι όρτσα. Και εγώ να διευκρινίσω το είπα για καλό αυτό. Δηλαδή ότι βλέπουμε εσένα, βλέπουμε και τη Ρούλα. 25 χρόνια πριν 30. Ξαναβλέπουμε και την είδα προχθές. Βλέπω και εσένα και έχετε μεγαλώσει ωραία. Δηλαδή, αν δει κάποιο εμένα πριν λίγα χρόνια και με δει μετά από κάποια χρόνια, δεν θα με αναγνωρίζει. Αυτό είναι και κακό. Και όχι μόνο εμένα, όχι μόνο εμένα και άλλα τηλεοπτικά πρόσωπα. Ενώ εσείς έχετε κρατήσει, ρε παιδί μου, με καλό το λέω. Τέλος πάντων, τώρα εγώ δεν μπορώ να. Ρούλα, σα περιμένουμε. Καλομελέτα και έρχεται. Ναι, πού την περιμένουμε. Στην τηλεόραση. Α, νομίζω εδώ. Η τηλεόραση είναι ένα καράβι τεράστιο, είναι υπεροκειάνη. Μακάρι να έρθει. Μακάρι. Ούτως ή άλλως την βρεθήκαμε και προχθές η γυναίκα ήταν ευγενέστατη. Μακάρι να έρθει. Η αλήθεια είναι ότι είχε κάνει κάποιες δηλώσεις που με είχαν στεναχωρήσει, Αντρέα, να σου πω την αλήθεια για μένα. Δεν ξέρω, τι, για σένα. Πέρσι. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις που με είχαν στεναχωρήσει πάρα πολύ. Και, το συζητήσατε όταν βρεθήκατε ή το. Όχι, δεν το συζητήσαμε γιατί θεώρησα ότι. Είναι από τις λίγες φορές που πειράχτηκα, γιατί ξέρει η Ρούλα πως έχω παλέψει για να είμαι εδώ και θεώρησε ότι. Αλλά ας τα αποφύγουμε γιατί μπορεί να είναι ένα θέμα δικό σας. Όχι, απλά δεν ήταν δικό σας. Αν το κοινοποιήσει, έχει καλό. Εγώ δεν είχα ποτέ κανένα θέμα. Και ίσα ίσα που την είχα ακούσει και σε πολύ αυστηρές κριτικές. Αλλά επειδή σε μια περίοδο που εγώ πήγαινα και πέρσι και πάρα πολύ καλά και είμαι παρουσιάστη, να λέω ότι δεν κάνει για κεντρική παρουσιάστη και δεν κάνει και ουσιαστικά αποθεώνει πρόσωπα τα οποία. Δεν έχουν την επιτυχία τη δικιά μου. Ναι, δεν ξέρω τι δήλωσε. Αυτό με πείραξε. Από εκεί και πέρα όμως. Δεν μπορώ να έχω συμμετοχή. Σέβομαι πάρα πολύ την πορεία της. Σέβομαι πάρα πολύ όλα αυτά που έχει κάνει. Τη θαυμάζω και σαν γυναίκα. Και μακάρι να μου δώσει και μια τηλεοπτική συνέντευξη. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Και αυτό που είπα λοιπόν ότι μεγαλώνει το ρέτοπα για καλό. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Σε αντίθεση με όλα τα άλλα τηλεοπτικά πρόσωπα. Προφανώς. Μα είναι εμφανές ότι αυτό που λες είναι. Για να μην παρεξηγηθούμε. Κοπλιμέντο, να το πω στην απλή γλώσσα. Λοιπόν.